Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδωλα πιστήρας της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου και σχάτους και της ελευθερίας των μετακινήσεων που σας στερεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα σκεπταμάνετ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και πάνω απ' όλα πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Γιατί έριξε πόρτα η εισαγγελία του Άριου Πάγου στον Αλέξη Κούλια? Ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λογοκρισία στο Facebook? Αυτά και αρκετά άλλα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε στο blog μου anastasioslukas.blogspot.com, όπου εκεί αναπτύσσονται θέματα που είτε λόγω μεγάλης διάρκειας των βίντεο είτε λόγω της γραπτής μορφής τους δεν μπορούν να προληθούν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και η στάση της κυβέρνησης σε ζητήματα δικαιωμάτων φέρνει στην επιφάνεια τρία χαρακτηριστικά της διακυβέρνησής της. Την πολιτική χωρίς αρχές, την ιδεολειπτική αντιμετώπιση του δημόσιου τομέα και την αδυναμία του κυβερνώντος κόμματος να κατανοήσει τις αιτίες της κρίσης και να την αντιμετωπίσει. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κατά τη δημοκρατία δεν έχω καταλάβει. Τι είναι η άποψή σας? Δεν έχω καταλάβει ποια αρχή, για να γυρίσω στον Γκάντι, έχετε όταν νομοθετείτε. Είναι η μινιμαλιστική αρχή της δημοκρατίας ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε επειδή μας ψήφισε ο λαός και μετά από 4 χρόνια έχει το δικαίωμα μόνο να μας διώξει? Δεν χρειάζεται η δημοκρατία σε θέματα που δεν είναι για την πανδημία να υπάρχουν αντιρρήσεις, διαδηλώσεις? Και εσείς νομοθετείτε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Δεν έχω καταλάβει, για παράδειγμα, γιατί μέσα την πανδημία μπορεί σήμερα να ψηφίσετε να μην υπάρχουν καταδραθήσεις. Ακούσαμε και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι μιλάω σαν πολιτικός, μηχανικός και όχι ως πολιτικός, που λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτά. Είπε ο κύριος Καραμαλής, βέβαια δεν έπρεπε να γίνουν, αλλά τι είναι, αυτό είναι το σήμα που δίνουμε. Γιατί μπορείτε για τις καταδραθήσεις να ψηφίζετε, αλλά δεν πολύ γρήγορα να λύσετε το πρόβλημα για τα σχολικά γεύματα? Γιατί μπορείτε να δώσετε την επίβλεψη των δημοσίων έργων, θα επιστρέψω σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να στελεχοποιήσετε, να βρείτε καινούργια στελέχη με κατάρτιση για το δημόσιο τομέα? Και σε αυτό θα επιστρέψω. Και γιατί μπορεί να νομοθετείτε για την αστυνομία στα πανεπιστήμια, αλλά δεν μπορείτε να φέρετε ένα νόμο για το δημόσιο σύστημα υγείας, για να δώσετε ένα σήμα ότι κάτι καταλάβατε από αυτή την πανδημία και ο ρόλος του δημοσίου τομέα στην αντιμετώπιση της υγείας? Και έπρεπε εμείς να κάνουμε την πρόταση για το νέο ΕΣΥ εχθές, στην εξαιρετική εκδήλωση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με πανεπιστημιακούς κύρους. Εκεί φαίνεται ποια είναι η αριστεία και η αξιοκρατία, όχι σε άλλα θέματα. Και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, να πιάσετε τι έχει αλλάξει σε αυτή την κοινωνία για το δημόσιο τομέα της υγείας. Νομίζω ότι φαίνεται ότι μετά από το 2009 δεν καταλάβατε τίποτα από τις συνεχόμενες κρίσεις, την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική, την κλιματική, την κρίση δημοκρατίας. Κατάλαβα από τον κύριο Καραμαλή λίγο πριν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, και προφανώς γι' αυτό χρεοκοπήσαμε, είναι ότι είχαμε υπερβολική διαφάνεια. Δηλαδή αν κάτι χαρακτήριζε την Ελλάδα, που λέγανε όλοι, ρε παιδιά, εντάξει, διαφάνεια, έλεος πια, δεν χρειάζεται τόσο διαφάνεια, αυτή είναι η άποψή σας. Έχετε καταλάβει ότι μέσα στο τέλος του νεοφιλελευθερισμού του 2009 φυτρώσανε πάρα πολλά σκάνδαλα
ακριβώς για αυτό που κάνετε τώρα. Σας θυμίζει τίποτα, κύριε Καραμανλή, κύριε Υπουργέ, το σκάνδαλο του Enron? Τι ήταν αυτό το σκάνδαλο και άλλα παρόμοια? Ήταν ότι οι ορκωτοί λογιστές δεν κάνανε σοβαρό έλεγχο, γιατί θέλανε δουλειές από την Enron. Και μας φέρνετε τώρα κάτι που έχει ακριβώς αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων να μπαίνει ιδιώτες στην επίβλεψη. Και μας είπατε, εσείς κάνατε το Μητρό Μηχανικών. Αλήθεια, το ίδιο πράγμα είναι ένα Μητρό Μηχανικών, το ίδιο είναι να τους το δίνουμε την επίβλεψη, και αυτοί που θα επιβλέπουν θα πληρώνονται από αυτούς που επιβλέπουν? Και δεν βλέπετε καμία σύγκρουση συμφερόντων? Και ότι αυτοί οι ιδιώτες δεν θα θέλουν να τα χαλάσουμε κάποια επιχείρηση που πρέπει να κάνουν και επίβλεψη και σε μια δεύτερη και σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο έργο? Γιατί το κάνετε? Μα γιατί δεν θέλετε να επενδύσετε στο δημόσιο. Δεν θέλετε να υπάρχει αυτός ο δημόσιος έλεγχος. Δεν θέλετε να καταλάβετε ότι ο νεφιλελευθερισμός ανέδειξε ότι δεν είναι όλη η διαφθορά από το κράτος και από το δημόσιο, αλλά έρχεται, πηγάζει και από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έδειξε η Enron και τόσες άλλες περιπτώσεις. Και το μόνο αντίβαρο σε αυτή την ιδιωτική διαφθορά είναι το κράτος, που εσείς θέλετε να το αποζωμίσετε, να μην έχει την ισχύ να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό. Τι καταλάβατε από την οικονομική κρίση? Ότι πάνε καλά τα μεσαία στρώματα και οι μεσαίες επιχειρήσεις στην Αμερική, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία? Γιατί νομίζετε ότι υπάρχει ο Τραμπ, ο Τζόνσον, ο Σαλβίνι, το AfD στη Γερμανία? Ακριβώς γιατί οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού δεν έχουν δώσει, δεν μπορούν να δώσουν χώρο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό όπου υπάρχουν οι δικές σας πολιτικές, υπάρχει αυτό που λέμε το σπρόξιμο των μεσαίων στρωμάτων και των μεσαίων επιχειρήσεων. Και φαίνεται κάτι που έχουν αναλύσει όλοι οι ομιλητές μας, κάτι που πάλι είναι για τα μεγάλα ψάρια, για τους μεγάλους επενδυτές. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχετε καταλάβει ότι έχουμε κλιματική πρόβλημα? Ότι όλος ο κόσμος μιλάει για την κλιματική αλλαγή? Ότι είναι κυρίαρχο ζήτημα που ενδιαφέρει όλη την νεολαία? Όλα τα νέα μας παιδιά αυτό ενδιαφέρονται? Και η απάντησή σας είναι το άρθρο 219, που το ανέλησε και ο κύριος Χατζηγιαννάκης και ο κύριος Σαντορινιός και ο εισηγητής μας. Δηλαδή, πραγματικά θεωρείτε ότι θα γίνει εντός της νατούρας ένα δημόσιο έργο και μετά θα έρθει εκ των υστέρων μια μελέτη και θα σταματήσει? Αυτό θεωρείτε? Δηλαδή, όλη η ιστορία, όλη η ανάγνωση της ιστορίας, το πώς δουλεύει το ελληνικό κράτος, σας πρόχνει σε αυτό το συμπέρασμα, ότι το περιβάλλον έχει μεγαλύτερη ασφάλεια μετά από το 219 από ό,τι πριν. Αυτό καταλάβατε? Καταρχάς, δεν μπαίνετε καν στο κόπο να ευθυγραμμίσετε αυτό το νομοσχέδιο με ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός σας και ό,τι θα ανακοινώσει ο κύριος Σκυλακάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού φαίνεται εδώ ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον να αντιμεταπίσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση που ενδιαφέρει τόσο πολύ τα νέα παιδιά και τους νέους? Πουθενά. Είναι σαν μα ένα άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται εδώ να μιλήσουμε για το περιβάλλον. Δεν ανησυχούμε για τις καταδαφίσεις που δεν θα γίνουν. Δεν μας ανησυχεί ότι και στην νατούρα θα γίνουν καταστροφές που είναι και οικολογικές και για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μια πολιτιστική κληρονομιά που δείξατε στο μετρό της Θεσσαλονίκης πόσο σας καίει, που έχετε όλη την κοινωνία και όλους τους επιστήμονες εναντίον σας. Γιατί έβαλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα της διαφάνειας στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού? Στο πρόβλημα των μεσαίων τάξεων, στο περιβάλλον. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις, αν πάρουν σοβαρά τα οικολογικά κινήματα, τα κινήματα υπέρ της δημοκρατίας, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους πρωτίστως στην αρχή στο κοινωνικό τομέα, μπορούν να φέρουν μια απάντηση. Δεν το έχετε.
Δεν καταλαβαίνετε τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή η τριπλή κρίση. Είναι σαν να είσαστε το 2009, έγιναν κάποιες κρισούλες και οι δουλειές συνεχίζονται όπως πριν. Αυτό πρέπει να διακοπεί, πρέπει να το ανατρέψουμε και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να συζητήσουν πολύ σοβαρά και στρατηγικά πώς παίρνουμε υπόψη όλα τα πράγματα που έχουμε μάθει από το 2009 και μετά. Γιατί εσείς με όλα τα νομοσχέδια φαίνεται ότι δεν έχετε μάθει απολύτως τίποτα. Στο επανειδήν.